Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές και τις τηλεθεατές. Καλώς μας ήρθατε. Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα είναι εσείς, με βάση αυτά που λέτε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δηλαδή οι κύριοι Τζανακόπουλος και ο Πολάκης δεν πάνε πουθενά. Και με βάση αυτά που λέει και η πλειοψηφία της Επιτροπής, η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ δηλαδή, ότι αυτή τη στιγμή ψηφίστηκε η εξαίρεση των δύο στελεχών, αυτό θα πρέπει να γίνει σεβαστό. Βλέπετε κάπως να γεφυρώνεται αυτό το χάσμα? Κοιτάξτε, καταρχήν, εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι το λέει αυτό συνολικά η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ. Ή δεν το λέει τουλάχιστον στο σωστό χρόνο, γιατί μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση γιατί δεν μπήκε την ημέρα που συγκροτήθηκε η Επιτροπή. Mm-hmm. Την ημέρα που συγκροτήθηκε η Επιτροπή, λοιπόν, και που προέκυψε και Προεδρείο, δεν μπήκε ζήτημα. Στην Ολομέλη, επίσης, εγώ δεν άκουσα κανένα ζήτημα να μπαίνει, ούτε μπήκε το όνομα του κ. Τζανακόπουλου και του κ. Πολάκη στην προανακριτική. Άρα δεν υπάρχει εμπλοκή. Γιατί εκ των υστέρων προκύπτει ότι είναι εμπλεκόμενοι, πολύ δε περισσότερο κάποιοι που δεν είναι και ελεγχόμενοι. Ναι. Δεν μπορεί να τα είχατε σε ελεγκτές και ελεγχόμενοι. Εγώ λέω, αν υπάρχει προανακριτική για τον κ. Πολάκη και τον κ. Τζανακόπουλου, να το πούνε. Μία αγωγή, μία δίωξη, μία παραπομπή, κάτι έστω, μία όχληση από τρίτων προς τις αγγελικές αρχές. Ναι. Τίποτα. Άρα δεν υπάρχει θέμα τυπικά εμπλοκής ή ελεγχόμενου ελεγκτή στη διαδικασία αυτή, γιατί δεν μπήκε ούτε τη μέρα που συγκροτήσανε την Επιτροπή. Εκ των υστέρων, λοιπόν, και με, επιτρέψτε να το πω, με λαγό τους εκπροσώπους του κινήματος αλλαγής, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν είναι συνολικά το κίνημα αλλαγής. Αυτό έκανα το σχόλιο στην αρχή. Είδαμε ο κύριος Καστανίδης διαφοροποιήθηκε. Είδαμε πρόσφατα δημοσιεύματα και τοποθετήσεις που από μια μεριά συνηγορούν υπέρ του κοινοβουλευτικού κανόνα, που αυτόν θα κρίνουμε στο τέλος, εκεί θα καταλήξουμε, αλλά που δείχνουν ότι δεν συνεδρίασε κοινοβουλευτική ομάδα του Κινάλ. Ναι. Και δεν ξέρω ποια είναι η θέση της κυρίας Γεννηματά. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν σας είπα, δεν ξέρω αν είναι συνολική θέση της Νέας Δημοκρατίας και του κινήματος αλλαγής. Πάντως υπάρχει ένα σενάριο που στήθηκε. Mm-hmm. Κλασική μηχανογραφία. Δεν θέλω να την πω και βορεία, γιατί θα κλέψω τη λέξη που χρησιμοποίησαν και διεύρωσαν οι Νεοδημοκράτες. Κάτι λοιπόν, ένας μηχανισμός έχει στηθεί, γιατί φαίνεται ότι πάει να επαληφθεί ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Ότι δηλαδή αυτή η προανακριτική θα βγάλει θέματα εις βάρος της Νέας Δημοκρατίας και πιθανά και του κινήματος αλλαγής. Ναι. Ή μάλλον του κινήματος αλλαγής που έβαλε την πρόταση καταρχήν. Για να το προλάβουν λοιπόν αυτό, πρέπει να δημιουργήσουν μια ασφυξία στην προανακριτική. Mm-hmm. Η ασφυξία είναι, δημιουργούν ένα θέμα εκ των υστέρων που αμφισβητεί τον κανονισμό της Βουλής, που ξέρουν ότι θα αντιδράσει ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν είναι δυνατόν να βγάλει, αν θέλει, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον πρώην αναπληρωτή υγείας. Για ποιο λόγο? Όταν δεν υπάρχει και καμία νομική πράξη, καταγγελία, δίωξη, αναφορά, παραπομπή, τίποτα. Δεν μιλάμε για τον κύριο Λοβέρδο που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Μιλάμε για μέλη του κοινοβουλίου που δεν έχουν κανένα ζήτημα. Σύμφωνοι. Τώρα, αν είχατε δίπλα σας όμως ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα σας έλεγε ότι επειδή σε αυτή την επιτροπή θα εξεταστεί αυτό που οι ίδιοι νεοδημοκράτες αποκαλούν σκευωρία, ναι, ο μεν ένας πήγε στον Άριο Πάγο να ενημερωθεί ως μειόφιλε, ο δε άλλος βγήκε και μιλούσε για προστατευόμενους μάρτυρες λέγοντας ότι όλοι πάνω κάτω ξέρουμε τις ταυτότητες. Δεν ξέρουμε τις ταυτότητες. Ξέρουμε ότι είναι εργαζόμενοι Νοβάρτης. Ναι, ναι. Και ως εκ τούτου, μας τα είπε και εδώ χθες στο κεντρικό δελτίο ούτως ή άλλως ο κύριος Πολάκης. Και ως εκ τούτου θέλουν να τους καλέσουν ως μάρτυρες για να δουν τι ξέρανε, ναι, και αν ήταν σε ανοιχτή γραμμή με τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Για να κάνω πολύ δικό του διαβόλου, θα βάλει ζήτημα εξαίρεση και του κυρίου Πλεύρη η Νέα Δημοκρατία? Το οποίο ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ο νομικός σύμβουλος του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη στην υπόθεση Νοβάρτης. Ή το άλλο που. Και παραδέχθηκε ότι συνομιλούσε με τον κύριο Μανιαδάκη. Που βρεθήκαν. Γιατί ξέρω ότι τον κύριο Μανιαδάκη έχουν βρεθεί και ο κύριος Τουρνάρας και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Πλεύρης. Mm-hmm. Βάλαμε εμείς τέτοιο ζήτημα. Αμφισβητήσαμε δηλαδή τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι αυτοί στην Επιτροπή. Mm-hmm. Για να μην πω όλα τα υπόλοιπα, ο νομικός σύμβουλος που ήταν σύμβουλος του κυρίου Τουρνάρα συνέταξε το έγγραφο εξαίρεση των δικών μας βουλευτών. Απαράδεκτα πράγματα, όμως δεν θα μπω σε αυτή τη λεπτομέρεια, mm-hmm, διότι η ουσία είναι ότι ο κανονισμός της Βουλής δίνει τη δυνατότητα στο κόμμα μας, ναι, να ορίσει τους εκπροσώπους του και δεν μπήκε αυτό στη συζήτηση της Βουλής. Αφού δεν μπήκε στην Ολομέλεια, δεν δικαιούται να δημοκρατεί το βάλει μετά. Εκ τούτου λοιπόν, εμείς πήγαμε στον πρόεδρο της Βουλής, ο Αλέξης Τσίπρας, έχει κάνει τη γνωστή επιστολή, ναι, που του ζητάει να διασφαλίσει τη λειτουργία των επιτροπών, διότι σε αντίστοιχη περίπτωση, αν πάμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος να συζητήσουμε για μια οδηγία για τα πλαστικά, θα πούνε δηλαδή τα μέλη της Δημοκρατίας ότι εγώ είχα συνομιλία, παραδείγματος χάρη, με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πλαστικού και γνωρίζω θέματα για την υπόθεση και δεν μπορώ να συμμετέχω. Θα το τραβήξουμε τόσο πολύ. Δεν κάνετε ανάκριση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Προφανώς, αλλά ξέρετε, ο κοινοβουλευτικός κανόνας, αν αρχίσει να παραβιάζεται, mm-hmm, θα χάσουμε όλο το ρυθμό λειτουργίας της Βουλής. Το βασικό είναι ότι το κόμμα μας είχε την υποχρέωση να ορίσει εκπροσώπους του που έβγαλαν οι Έλληνες πολίτες. Οι Έλληνες πολίτες που δικαιούνται να έχουν εκπροσώπους τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Τζανακόπουλο. Αν δεν δικαιούνται, να μας το πει η Νέα Δημοκρατία. Αν θέλει να καθορίζει η Νέα Δημοκρατία και το ποιοι θα είναι οι βουλευτές μας, να πει ότι θέλει να φτάσει μέχρι εκεί. Έχουμε δει αρκετά σκηνικά που δείχνουν ότι πηγαίνουμε σε μια δεξιά του 50, συγχωρέστε με για τον τίτλο. Mm-hmm. Αυτό όμως, αν το επιβεβαιώνει η Νέα Δημοκρατία και στη λειτουργία της Βουλής, είναι πολύ περίεργο. Δεν μπορεί να παρεμβαίνει στο ποιους θα εκπροσωπούν, mm-hmm, την κοινωνία και μάλιστα ποιοι είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Νομίζω όμως ότι ο πρόεδρος της Βουλής, ναι, που ζήτησε χρόνο για να δει τα θέματα του κανονισμού, ναι, θα το δει όλο αυτό σοβαρά. Επαναλαμβάνω, δεν μπήκε στην ολομέλεια θέμα. Ψηφίσανε κανονικά οι εκπρόσωποι μας, ο κ. Τζανακόπουλος και ο κ. Πολάκης, για τη συγκρότηση της Επιτροπής. Μπήκε εκ των υστέρων. Ο σκοπός είναι να μην λειτουργήσει η προανακριτική, mm-hmm, να μην βγουν θέματα στην επιφάνεια. Δεν ξέρω αν είναι και ένα μήνυμα προς την περιραίουσα ατμόσφαιρα του θέματος Νοβάρτης. Προσέξτε, γιατί κάνουμε κουμάντο και δεν θα αφήσουμε ακόμα και οι οριζόμενοι το κοινοβούλιο, ναι, βουλευτές να συμμετέχουν. Δεν είμαι σίγουρος αν δίνει για διαμηνύματα η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να το δει πάρα πολύ σοβαρά, γιατί αμφισβητεί κοινοβουλευτική λειτουργία. Και αυτό πλέον είναι στον πυρήνα της δημοκρατίας μας. Άρα, εσείς τι περιμένετε, για να το πω έτσι, από τον πρόεδρο της Βουλής να κάνει αυτό? Νομίζω ότι ο πρόεδρος της Βουλής και με τις νομικές γνώσεις που έχει, αλλά και με την κοινοβουλευτική θητεία που έχει, θα επαναφέρει τα θέματα στην κοινοβουλευτική. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι είναι μπροστά στην Προεδρική Επιτροπή ο κύριος Φρουζής και ο κύριος Μανιαδάκης. Ναι. Αυτό περιμένει η ελληνική κοινωνία να ακούσει. Θέλουμε να δούμε, υπήρχαν, παραδείγματος χάρη, τα στοιχεία αυτά που προκύπτουν από τις λεγόμενες καταθέσεις του κ. Μανιαδάκη για τις συναντήσεις με τον κ. Στουρνάρα και δύο ακόμα πολιτικά πρόσωπα. Αυτό περιμένουμε να μάθουμε. Mm-hmm. Υπάρχουν ζητήματα υπερτιμολόγησης και ζητήματα εσωτερικής πληροφόρησης για τα ομόλογα. Ξέρετε, αυτά όλα κόστησαν στους Έλληνες πολίτες λεφτά, μείωσαν τη δυναμικότητα του συστήματος υγείας. Είναι ξεκάθαρο, το είπε εν τη ρήμη του λόγου και ο κ. Γιουριάδης, mm-hmm, ότι έχουν χρηματιστεί αξιωματούχοι και κυβερνητικά στελέχη. Εμείς περιμένουμε όλα αυτά να αποδειχθούν και να δούμε τι γίνεται με το σκάνδαλο, διότι. Επιτρέψτε να σας πω, ναι, το σκάνδαλο Νοβάρτης. Η κυρία Τουλουπάκη συνεχίζει την έρευνα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει φυσική αυτουργία, διότι έχει δοθεί εντολή από το αντίστοιχο δικαστικό συμβούλιο να συνεχιστεί η έρευνα της κυρίας Τουλουπάκη παρά τις παρεμβάσεις και προσφυγές που έκανε. Απορρίφθηκε το αίτημα εξαίρεσης Λοβέρδου. Εναντίον της. Ναι. Άρα λοιπόν, ναι, υπάρχει ένα θέμα και ουσιαστικό στην Επιτροπή. Η ηθική αυτουργία δεν μπορεί να υπάρχει όταν δεν υπάρχει το αδίκημα στον φυσικό αυτούργο. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα. Μήπως δεν υπάρχει πλέον story, νομικό story, νομική υπόθεση για τη Νέα Δημοκρατία, mm-hmm, και δημιουργούμε κοινοβουλευτική εντύπωση, δηλαδή φασαρία, για να βάλουμε το ΣΥΡΙΖΑ στα σκηνιά να απολογηθεί γιατί δεν δέχεται να αλλάξει δύο μέλη του? Όχι, είναι δύο στελέχη του, δύο μέλη του που τα όρισαν οι Έλληνες πολίτες. Mm-hmm. Δεν είναι, νομίζω, παραπάνω η Επιτροπή από, mm-hmm, από το εκλογικό σώμα. Για όνομα του Θεού. Αν παρόλα αυτά η πλειοψηφία στη Βουλή επιμείνει ότι ψήφισε και δεν παίρνει την απόφασή της πίσω. Καλά, και αν νομίζω δεν βρεθεί κάποια λύση εκτόνωσης από πλευράς του Προέδρου της Βουλής, πάμε σε μια σύγκρουση. Δηλαδή, τι, θα σας κλείσουν την πόρτα, θα πάει ο Φρούραρχος, όπως είχε πει εδώ πριν μια εβδομάδα ο κύριος Οικονόμου, να βγάλει σηκωτού στους δύο βουλευτές? Φαντάζομαι αυτή θα είναι μια εικόνα που θα κάνει κακό και στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι έτσι? Κοιτάξτε, εμείς σεβόμαστε πάρα πολύ τις διαδικασίες της Βουλής, ναι, και σεβόμαστε ιδιαίτερα και το ρόλο μας ως βουλευτές. Mm-hmm. Συγχωρέστε, μ' άκουγα προηγουμένως τον κύριο Κύρτσο εδώ που έλεγε ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία τι ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωκοινοβούλιο. Για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία και τι ψηφίζουμε και πώς μας έχει δώσει εντολή ο ελληνικός λαός να εκπροσωπήσουμε την ελληνική κοινωνία. Θα τιμήσουμε την εκπροσώπηση αυτή και θα στηρίξουμε εμείς τη Βουλή. Θα στηρίξουμε εμείς τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα επικρατήσει η λογική και στο επίπεδο του Προέδρου της Βουλής και θα βρει μια λύση. Δεν μου φαίνεται αδιανόητο να υπάρχει παρέμβαση φρουράρχου ή οποιασδήποτε, αν θέλετε, ναι, δύναμη που να τραβήξει μέσα από συνεδρία στη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, που έχουμε φτάσει. Εξάλλου, επαναλαμβάνω, για τους συγκεκριμένους βουλευτές δεν υπάρχει καμία δίωξη, καμία συζήτηση στην προανακριτική, καμία παραπομπή, καμία αίτηση από τη Νέα Δημοκρατία να μπουν στην προανακριτική. Ναι. Αν θεωρούσαν, εγώ το λέω πάρα πολύ απλά, η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι είναι εμπλεκόμενη. Ωραία, γιατί δεν έβαλε τα ονόματά του στην προανακριτική? Αφού δεν ακούσαμε στην Ολομέλεια αυτό το θέμα καθόλου. Μπορεί να μπει εκ των υστέρων και να είναι και δίκαιο. Νομίζω ότι κάτι άλλο πάνε να κάνουν. Εμείς πάντως, όπως να κρύψουν την υπόθεση του σκανδάλου Νοβάρτης. Να μα ούτως ή άλλως η Επιτροπή δεν εξετάζει το σκάνδαλο Νοβάρτης. Όχι, αλλά όταν έρθει ο κύριος Μανιαδάκης και ο κύριος Φρουζής, πιστεύετε ότι δεν θα βγουν πράγματα στην Επιτροπή? Mm-hmm. Όταν δηλαδή μπροστά στους 25 βουλευτές ρωτηθούν για θέματα που αφορούν την Νοβάρτης και γίνει και μια καταντιπαράσταση, mm-hmm, πολλές φορές που θα γίνει καταντιπαράσταση, mm-hmm, εξέταση. Όχι μόνο με τον κύριο Παγγελόπουλο και με άλλα πιθανά εμπλεκόμενα πρόσωπα στην υπόθεση. Δεν θα καταλάβουμε επιτέλους τι έγινε? Υπήρξε κατάθεση στους εισαγγελείς για τις πιέσεις του κύριου Στουρνάρα? Αυτό είναι κρίσιμο για το πολιτικό σύστημα που εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία. Άρα, πιθανά κύριε, να θέλει να το αποκρύψει. Άρα, εγώ εκτιμώ, ναι, ότι η παρέμβαση για τον Πολάκη και τον Τζανακόπουλο είναι ένα σκηνικό που στήθηκε μηχανογραφία, mm-hmm, για να φημωθεί η Επιτροπή, να μην λειτουργήσει η Επιτροπή. Δεν θέλουν να ξεκινήσει ο έλεγχος. Επειδή έχει αποδομηθεί και το σενάριο της φυσικής αυτουργίας. Κατά συνέπεια, αφού
από αυτά που λέτε, καταλαβαίνουμε ότι για εσάς είναι πολύ σημαντικό να λειτουργήσει η Επιτροπή. Φαντάζομαι ότι όσο σκληρή στάση και να κρατήσει η πλειοψηφία, σενάριο συνολικής αποχώρησης του ΣΥΡΙΖΑ από τις εργασίες της προανακριτικής με στόχο την απονομιμοποίησή της, δεν παίζει ή παίζει. Αυτή τη στιγμή εμείς θέλουμε με ένα θετικό τρόπο να ζητήσουμε τον πρόεδρο της Βουλής να λύσει το θέμα. Άρα δεν θα σας πω τίποτα για το τι θα κάνουμε από εκεί και μετά. Δεν θέλω να δώσουμε κανένα συγχωροχάρτη σε οποιονδήποτε σκέφτεται να αποχωρήσει ο Παύλος, ο Πολάκης και ο Δημήτρης Ζανακόπουλος. Η άποψή μας είναι ότι πρέπει να είναι εκεί. Τα στελέχη μας πρέπει να είναι εκεί. Δεν υπάρχει η παραμικρή δικαιολογία για να μην είναι εκεί. Και ο πρόεδρος της Βουλής πρέπει να το λύσει προς όφελος της Βουλής. Όχι μόνο προς όφελος του κόμματος στο οποίο ανήκει. Προς όφελος της Βουλής. Διότι υπήρξε διακομματική στήριξη στο Προεδρείο της Βουλής ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Γιατί θέλουμε ο πρόεδρος να μας εκπροσωπεί όλους. Και τι θέλει λοιπόν αυτή τη στιγμή ποιο είναι το αποτέλεσμα της λειτουργίας του Προέδρου, η ουσία της λειτουργίας του Προέδρου. Η Βουλή αποφάσισε με διαφορετική δική μας άποψη να υπάρξει προανακριτική επιτροπή, να εξασφαλίσει ο πρόεδρος να λειτουργήσει προανακριτική. Αυτή είναι η υποχρέωσή του, παρότι εμείς είχαμε άλλη άποψη για τη συγκρότησή της. Και εκεί προκύπτει πλέον το νέο σενάριο. Μήπως τελικά επιβεβαιωθεί ο κ. Παπαγγελόπουλος ότι σε αυτή την προανακριτική ο καταγγέλων θα γίνει καταγγελόμενος. Θα το δούμε. Για να κλείσουμε με αυτήν την ιστορία, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι ευρύτερο πολιτικό που ξεκινάει όμως από όσα γίνονται εκεί. Και πάλι υποθετικά, εάν η Νέα Δημοκρατία, άρα και η κυβέρνηση, γιατί φαντάζομαι θα θεωρείτε ότι η μπάλα είναι και στο γήπεδο του κυρίου Μητσοτάκη, δεν σημαίνει ότι δεν φτάνουν μέχρι το Μαξίμου αυτές οι ιστορίες, εάν επιμείνει στην σκληρή γραμμή, ό,τι και αν σημαίνει αυτό στο τέλος, αυτό θα καθορίσει από εδώ και για όλη την πολιτική περίοδο που ξεκίνησε από τις 7 Ιουλίου και μετά τις σχέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση. Έχουμε μπροστά μας αναθεώρηση, εκλογικό νόμο, ψήφο αποδήμων συζητάτε σήμερα στη Βουλή. Δυστυχώς αρκετά από τα νομοσχέδια τα οποία έχουν έρθει το τελευταίο διάστημα αλλά και σε αρκετές κυβερνητικές αποφάσεις δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε πρόθεση της κυβέρνησης να βρεθούν κάποιες λύσεις προς όφελος όλων. Δεν λέω εγώ των λίγων ή των πολλών, προς όφελος όλων. Η κυβέρνηση οφείλει να βρίσκει λύσεις προς όφελος όλων. Όταν λοιπόν βλέπουμε εμείς από τη μεριά της κυβέρνησης να υπάρχει ακόμα και στο νομοθετικό επίπεδο μια παράδεικτη τακτική. Νομοθέτηση υπέρ λίγων κολλητών ή μετέρων για διορισμούς χωρίς ΑΣΕΠ, για διορισμούς προσώπων χωρίς πτυχία, για την τακτοποίηση των δικών μας και για το ξεπούλημα βασικών αγαθών της κοινωνίας μας, ήδη ο Αλέξης Τσίπρας από την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι η περίοδο χάριτος έχει τελειώσει. Εμείς είμαστε πολύ αυστηροί στην κριτική μας, διότι βλέπουμε να αναιρείται και η ευρωπαϊκή κανονικότητα σε πάρα πολλά θέματα στη χώρα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Δηλαδή, γυρίζουμε πίσω σε όλα αυτά που μας οδήγησαν στα μνημόνια. Πρέπει να προστατεύσουμε την κοινωνία, να τη στηρίξουμε. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε όλα τα θετικά που γίνανε την προηγούμενη περίοδο. Δεν υποτιμώ ότι γίνανε και λάθη, αλίμονο. Αλλά η χώρα βγήκε από το βούρκο των μνημονίων, βγήκε από το βραχνά. Πρέπει να στηρίξουμε τη δημιουργία των νέων παιδιών, την παραγωγή στη χώρα μας και την εργασία. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε πει ότι ασκούμε μια δομική αντιπολίτευση, αλλά επί προγράμματος αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και ακόμα και στην περίπτωση μιας διαχείρισης του θέματος της προανακριτικής, ας τολμήσω τη λέξη αντιδημοκρατικής, αν υπάρξει δηλαδή μια αντί του κανονισμού της Βουλής, άρα με αντιδημοκρατικά χαρακτηριστικά διαχείριση τη Νέα Δημοκρατία, η αριστερά ξέρει πώς να στηρίξει τη δημοκρατία. Πάρα πολλές φορές η αριστερά έχει βάλει πλάτη στη χώρα μας να στηρίξει τη δημοκρατία, να στηρίξει τη λειτουργία της κοινωνίας και αυτό μπορεί να σημαίνει και μια συνομιλία με την κοινωνία, γιατί η κοινωνία στηρίζει τη δημοκρατία. Γιατί από αυτήν πηγάζει η δημοκρατία. Όλα αυτά λοιπόν είναι και δικιά μας δουλειά να τα συζητήσουμε με την κοινωνία. Τώρα, να περάσουμε λίγο και στο μακεδονικό. Εσείς και ως Θεσσαλονικιός βουλευτής έχετε απομυστεί ένα κόστος παραπάνω από το μέσο βουλευτή. Και αναρωτιέμαι, βλέποντας και αυτά τα μπρος-πίσω του ΖΑΕΦ σε σχέση με το έργα Όμνες κτλ. Βέβαια, εντάξει, εκλογές έχει ο άνθρωπος και αδειασμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά τέλος πάντων, αν στην Αθήνα έχουμε μια κυβέρνηση απροθύμων ως προς τη Συμφωνία των Πρεσπών και στη Βόρεια Μακεδονία έχουμε έναν ΖΑΕΦ αμφισβητούμενο και μια αντιπολίτευση που λέει, όσο έλεγε ο κ. Μητσοτάκης πριν να γίνει κυβέρνηση, μήπως τελικά η Συμφωνία των Πρεσπών είναι αυτό που λέμε εμείς στο δημοσιογραφικό κλισέ στον αέρα? Κοιτάξτε, αυτό το σενάριο το οποίο παρουσιάσατε μόλις τώρα είναι μάλλον εφιάλτης του κ. Μητσοτάκη. Νομίζω ότι με τίποτα δεν θα μπορούσε να φανταστεί την πιθανότητα να υπάρχει μια κυβέρνηση στη Βόρεια Μακεδονία η οποία να βάζει ζήτημα ανέρεσης της Συμφωνίας των Πρεσπών. Παρότι και εγώ συμφωνώ με τον Νίκο τον Κοτζιά και όλα όσα έχουν ακουστεί και από εσάς πριν από λίγο, ότι είναι ισχυρά γειωμένη και έχει ισχυρά θεμέλια η Συμφωνία των Πρεσπών και έχει προχωρήσει πάρα πολύ στην υλοποίησή της. Πρέπει να σας πω ότι και προσωπικά, επειδή αναφερθήκατε στην εκλογική περιφέρεια την οποία έρχομαι, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο το θέμα του ονόματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι συζητάμε πλέον για αλλαγή των βιβλίων στη Βόρεια Μακεδονία. Είναι αυτά που μας πονάγανε και τα κερδίζουμε τώρα σιγά-σιγά. Όμως, για να επιστρέψω λίγο στο ερώτημά σας,
Νομίζω ότι δεν θα μπει τέτοιο ζήτημα. Παρά τα αυτά, όμως, θα πρέπει να αφήσουμε τους πολίτες στη Βόρεια Μακεδονία να κρίνουν το καλύτερο για τον τόπο τους στις εκλογές που έρχονται. Είναι τραγική η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγματι, αθέτησε τη συμφωνία, ή αν θέλετε, μάλλον αθέτησε την ευρωπαϊκή ιδέα, γιατί αυτό με ενδιαφέρει. Ναι. Η ευρωπαϊκή προοπτική για τα Δυτικά Βαλκάνια είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο σταθερότητας και προόδου των Δυτικών Βαλκανίων. Νομίζω ότι συγχωρούμε όλοι οι Έλληνες ότι η ευρωπαϊκή ιδέα είναι μια ιδέα η οποία έχει στη βάση της τη δημοκρατία και την ειρήνη και την ελευθερία. Γι' αυτό μου έκανε και πολύ ιδιαίτερη εντύπωση η αρνητική τοποθέτηση προηγουμένως του κ. Κίρτσου για το ζήτημα αυτό. Mm-hmm. Ξέρετε, δεν είναι γραμμή της Νέας Δημοκρατίας αυτά που ο κ. Κίρτσος για τα Δυτικά Βαλκάνια. Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει τη διαδρομή αυτή. Σήμερα, μάλιστα, ήταν ξεκάθαρη η κυρία Μπακογιάννη στην αντίστοιχη επιτροπή της Βουλής. Και αναρωτιέμαι σε πόσα ακροατήρια μιλάει η Νέα Δημοκρατία, πόσες συνιστώσεις έχει. Αυτό, ξέρετε, το σχολιάζω όχι για να κερδίσω μικροκομματικά. Είναι επικίνδυνο να έχει μια κυβέρνηση που έχει πέντε διαφορετικές γραμμές και μιλάει σε πέντε διαφορετικά ακροατήρια. Γιατί αν έχει μια κυβέρνηση η οποία μόνο χαϊδεύει ακροατήρια και δεν έχει μια σταθερή πλοήγηση, η χώρα στο γεωπολιτικό και διπλωματικό επίπεδο θα χάνει. Και αυτό δεν είναι εύκολο να θέλω να χάνει η χώρα μου. Δεν θέλουμε να χάνει η χώρα μας. Αυτά τα πολλαπλά ακροατήρια εξηγούν, ας πούμε, για ποιο λόγο δεν αναλαμβάνει η Αθήνα κάποια πρωτοβουλία να στηρίξει τα Σκόπια. Κοιτάξτε, η Αθήνα ήταν διστακτική και σε θέματα που αφορούσαν τη συζήτηση με την Τουρκία και σε θέματα που αφορούσαν τη συζήτηση την προενταξιακή της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας. Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Έχω την αίσθηση και το λέω με δισταγμό, δηλαδή δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, ότι υπάρχει μια μετατόπιση της διπλωματικής πολιτικής λανθασμένη στη χώρα μας. Από εκεί που είχαμε επιλέξει μια πολυπαραμετρική εξωτερική πολιτική, να αξιοποιούμε δηλαδή τα γεωπολιτικά προτερήματα της χώρας μας για να έχουμε συνδέσεις και με τα ενδιαφέροντα της Ευρώπης και με τα ενδιαφέροντα της Αμερικής και με τα ενδιαφέροντα της Κίνας και με τα ενδιαφέροντα της Ρωσίας. Στα ενεργειακά, παραδείγματος χάρη. Αυτό που λέγαμε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Αυτή λοιπόν η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική αρχίζει να γίνεται μονοδιάστατη και υποτονική. Σαν να σειρώμεθα ή να περιμένουμε αδρανείς. Η Ελλάδα όμως είχε κατακτήσει ένα τελείως διαφορετικό ρόλο τα χρόνια που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αλλά και γενικά η παγκόσμια κοινότητα κοιτούσε την Ελλάδα και πολλές φορές δίναμε και τον τόνο σε εξελίξεις, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο. Θα ήταν λάθος αν έχουμε μία μονοδιάστατη πολιτική. Θα ήταν λάθος να πούμε πίσω από ένα άρμα, γιατί θα είμαστε εύκολο στόχος ή κάποιοι θα νομίζουν ότι είμαστε πιόνι. Δεν είμαστε αξιόλογος, δυνατός σύμμαχος. Στην περίπτωση πάντως των Βαλκανίων, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τη Θεσσαλονίκη και για τη Μακεδονία. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να έχουμε γυρισμένο το πρόσωπο προς τα Βαλκάνια, όχι την πλάτη, να αναπτύσσουμε πολιτική και οικονομική συνεργασία με τα Βαλκάνια, να είναι τα Βαλκάνια ο χώρος που τα παιδιά μας θα δουλεύουν, που θα συνεννοούνται, που δεν θα έχουν την έννοια του στρατεύματος, δεν θα σκέφτονται, παραδείγματος χάρη, μήπως υπάρχει μια βάση της Τουρκίας στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, γιατί αυτή την έννοια την είχαμε πριν. Υπήρχαν τέτοια σχέδια. Θα σκέφτονται ότι έχουμε έναν σύμμαχο που είναι ευρωπαϊκά προσανατολισμένος, άρα τα δημοκρατικά δικαιώματα και η ισορροπία του πολιτεύματος είναι σταθερή. Άρα εκεί εμείς μπορούμε να έχουμε όχι απλά ηρεμία, αλλά και ανάπτυξη. Μάλιστα. Γιατί η ενδοχώρα της Θεσσαλονίκης είναι τα Βαλκάνια. Τόσα χρόνια είχαν γυρισμένη την πλάτη στη Θεσσαλονίκη προς τα Βαλκάνια. Ο Γιάννης Μπουτάρης άνοιξε ένα τέτοιο διάβλο. Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και η λειτουργία του Αλέξη του Τσίπρα έδωσε και όραμα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και προοπτική ανάπτυξη. Και αυτό θέλουμε να συνεχιστεί. Δεν θα ήθελα λοιπόν να πω οτιδήποτε για τις εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία. Είναι δικαίωμα των πολιτών. Εμείς όμως θέλουμε και πιστεύουμε ότι έχουμε εξασφαλίσει την προώθηση της συμφωνίας των Πρεσπών περαιτέρω, την ολοκλήρωση όλων των κεφαλαίων, τη συνέχεια της ευρωπαϊκής προοπτικής για τη Βόρεια Μακεδονία, την επίλυση θεμάτων της μειονότητας στην Αλβανία, έτσι ώστε να έχουμε προώθηση και αυτής της ευρωπαϊκής προοπτικής, γιατί ακόμα και θέματα εμπολέμου κατάστασης με την Αλβανία, με τη δική μας κυβέρνηση λύθηκαν. Δηλαδή, φανταστείτε πόσα χρόνια, δεκαετίες ήταν σε εκκρεμότητα. Και πάνω σε αυτή τη βάση, νομίζω ότι θα αναγκαστεί ο κ. Μητσοτάκης να ακολουθήσει. Άκουσα χθες τον κύριο Δένδια, ο οποίος είπε αυτό, θέλετε, ότι θα είμαστε πολύ αυστηροί στην τήρηση των υποχρεώσεων της Βόρειας Μακεδονίας. Τον καλωσορίζουμε σε αυτό που ήταν πάντα συμφέρον της Ελλάδας, που όμως ψευδώς και υποκριτικά προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία το έκρυψε από τους Μακεδόνες. Δεν είπε στους Μακεδόνες, δεν είπε στους συμπολίτες μου ότι ήταν προς το συμφέρον της Μακεδονίας, της χώρας μας, να προωθηθεί η συμφωνία αυτή. Και τώρα έρχεται και λέει ότι θα είναι πολύ αυστηρή η Νέα Δημοκρατία στην τήρηση υποχρεώσεων της Βόρειας Μακεδονίας πλέον. Τους καλωσορίζουμε σε μια πραγματικότητα που όμως έχει πληγώσει το ακροατήριο στην Θεσσαλονίκη. Και αυτό δεν θέλω να το πληρώσει η δημοκρατία μας. Θέλω να το λύσουμε για να πάμε μπροστά. Κύριε Φάμελε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Πάντα χαρά μου να έρχομαι εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και δική μας. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε σε